Και παρακολούθηση. Εγγενιάζουμε δηλαδή τη ρομποτική ιατρική με διεθνού φήμη καθηγητέ όπω τον Dr. David Σαμάτι. Τον David το κράτησε, το Σαμάτι είναι που. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε. Bring the action. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο Banania CY. Μαζί μου ο Κοντρόλ, η Θέλμα Τότσικα και ο Μιλτιάδης Ράπτης με τις πραγματικές ειδήσεις του μοναδικού Πατάτα TV. Μια στιγμή, Θέλμα, με ειδοποιεί ο Κοντρόλ ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση. Κυρίες και κύριοι, σήμερα γιορτάζουμε τα 55 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Happy birthday, Δημοκρατία! Θέλμα Τότσικα, μόλις έριξες τη δημοκρατία. Χαρά σε Ευαγγέλια για τον πρόεδρο της δημοκρατίας αυτής, κύριο Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος επέστρεψε στην Κύπρο μετά το πολύμερο ταξίδι του στα Ηνωμένα Έθνη. Καλώς ήρθε το δολάριο. Όχι μόνον δεν την πατήσαμε από την ανακάλυψη του τεράστιου Αιγυπτιακού κοιτάσματος Ζόρ, αλλά κατά έναν παράξενο τρόπο, το δικό μας, η Αφροδίτη μας, αποκτήσε μεγαλύτερη αξία τώρα. Ο πρόεδρος μας, που τον έχανες, που τον έβρισκες, συνέχεια ήταν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου μέχρι που πέτυχε το σκοπό του. Να του παραδεχτεί ο Σίση ότι το δικό μας το αέριο των 3 τρισεκατομμυρίων βαρελιών εν ίσα ίσα τα 30 του Αζόρ. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, αγάπες και αγαπούλες μου, 55 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μοίρα φυσικά έλαχε να είμαι εγώ πρόεδρος της Κύπρου, σε αυτόν το κρίσιμο σταυροδρόμι το οποίο διέρχεται η πατρίδα μας. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα όμως. Θα μπορούσε ο πρόεδρος να ήταν ομαλάς με τη Ζαχαρούλα ή και ο Λιλίκας. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι συνομιλίες για επανένωση της πατρίδας μας προχωρούν και ο Νικόλας, ο Σιζόπουλος, ο Λιλίκας και ο Περδίκης έχουν βάλει στόχον τους να μην βρουν ούτε μισήν θετική κουβέντα να πούν. Ανάθεμα κι αν μπουν κι αν μεν μπουν, θα μου πείτε. Αλλά εγώ τα τραβώ. Όχι εσείς, αγάπες μου. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, αγάπες και αγαπούλες μου, με σύνεση και αποφασιστικότητα, σήμερα που η χώρα μας, ο Θεός να την κάνει, αλλά θαύματα γίνονται, σβήνει τα 55 της κεράκια και περνά την κλιμακτήριο. Δράττω με της ευκαιρίας να διατρανώσω την θέλησή μου, όπως μαζί με τον φίλο μου τον Μουσταφά, αφού την επανενώσουμε, να τη στείλουμε για ένα complete makeover, έτσι που να γίνει μια διζωνική δικοινοτική θεογκόμενα, την οποία θα ζηλεύουν όλες, μα όλες οι αμπάλατες και υποανάπτυκτες χώρες του πλανήτη. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, αγάπες και αγαπούλες μου, δεν θα σας κουράσω άλλο. Εξάλλου, απόφανέφα, χρόνια πολλά, μουντλού, γιλάρ, εν happy birthday στην Κύπρο μας. Ελάτε μαζί μας για να χτίσουμε έναν καινούριο αύριο. Μια καινούρια Κύπρο, χωρίς ξένα στρατεύματα και εγγυήσεις. Χωρίς τις κοτσάκαρες τις μουρμούρες, τις μουσουπέτησες του κέντρου. Μαζί μπορούμε. Οι θυσίες σας, με συγχωρείτε, οι θυσίες μας δεν θα πάνε χαμένες.
Εγώ δεσμεύομαι. Η οποία είναι 13 χρονών. Να ζήσεις Ελένη και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκοτίζεις τη γνώση στο φως. Και όλοι να λένε να βία το φως. Μπράβο, μπράβο. Περάστε. Καλημέρα. Σκασμός. Καθίστε. Καλημέρα. Σκασμός. Μιλήστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούστε. Ω, καλημερίζουμε τον αγαπητό μας κύριον, μάλιστα αγαπητέ κύριε, είμαστε όλων αυτιά. Σας ακούω. Λοιπόν, γιατρέ μου. Δόκτορα. Λοιπόν, δόκτορα μου. Έπεσα από τη σκάλα την ώρα που έβαφα και πήγα στις πρώτες βοήθειες και ήβρα μου αιμάτωμα και στα δυο μάτια και στείλαμε για MRI. Επίαζαμε και καρτέρου με το χέρι σπασμένο και με τις δυο μου τις κόρες κατακότσινες και κλείσαμε ραντεβού για το 2020 γιατρέ μου. Δόκτορα. Ναι, δόκτορα μου. Και είμαι απελπισμένος, γι' αυτό ήρθα σε εσάς. Μάλιστα. Κοιτάξτε αγαπητέ, δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Από ό,τι βλέπω εδώ έχετε το νούμερο 13.645 και από ό,τι βλέπω εδώ στο chart υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις κόρες. Μεγάλο πρόβλημα με τις κόρες. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Α, 2.500 η κόρη. Όχι ακριβώς. Είναι 3.000 ευρώ η μεγάλη μου η κόρη που σπουδάζει στο Λονδίνο, η Μαρία, και 2.000 ευρώ η μικρή μου η κόρη, η Νίνα, που σπουδάζει στην Αθήνα. Δεν κατάλαβα. Θα σου τα εξηγήσει όλα η αδερφή Μορφίνη. Μορφίνη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 5.000 ευρώ οι κόρες. Μάλιστα. Μην με διακόπτετε, δεν τελείωσα. 1 ευρώ για τα νούμερα που θα πηδήξετε, χάρη στη μεγαλοψυχία του δόκτορα. Μα μόνο 1 ευρώ ευχαριστώ. Σιωπή. Δεν τελείωσα, ζών. 1 ευρώ το νούμερο. Σύνολο 13.645. Mm-hmm. Συν 5.000 ευρώ για τις κόρες. Συν 1.500 ευρώ το χαρτόσημο. Συν 35 ευρώ γιατί έτσι θέλω. Σύνολο 20.000 ευρώ cash. Με τις υγείες σας. Καταλάβατε. Μάλιστα. Τα έχετε. Ναι, μάλιστα, εδώ στο φάκελο. Ποιος? Υπουργός Υγείας, κύριος Γιώργος Παμπορίδης. Ήρθε να καθαρίσω τους στάντους του Αυγή, ανοίξτε παρακαλώ. Μείνετε όπως είστε. Τι γίνεται εδώ, με? Ναι, υπουργέ μου, η αλήθεια είναι ότι προεξαημέρου ενωθήκαμε με τα δεσμά του γάμου με την αδελφή Μορφίνη από εδώ, αδελφή Μορφίνη υπουργός, και λόγω φόρτου εργασίας και τα ωράρια μας αντιλαμβάνεστε περίεργα, ο παλαιός μου συμμαθητής από εδώ, ο αγαπητός κύριος παλαιός συμμαθητής, δεν ήβρε χρόνο να έρθει να μας χαιρετήσει και είπε να περάσει από το γραφείο να μας ευχηθεί για το γάμο μας. Μάλιστα, τι να πω, συγγνώμη για την εισβολή, αλλά αντιλαμβάνεστε πολλά λέγονται και ακούγονται. Τι να πω, συγγνώμη, με πιάνετε και απροετοίμαστον. Συγγνώμη, να ζήσετε. Ευχαριστούμε, κύριε υπουργέ μου, ευχαριστούμε. Καρότσια μου, πού είστε, ρε. Άτε, ρε, να σε φιλήσω. Έλα, ρε, πήρα διακριτικά μου, ρε. Διότι το ρήμα και ο αρχιεπίσκοπος δεν παρεξήγησαμε. Λοιπόν, ρε, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και της μέρας και της νύχτα, ρε. Ναι, όλα, τούτος είμαι εγώ. Αφισβητεί κανένα, ρε. Να μπορεί να χαστοελάζει, διότι όσα ζουν που πάνε. Ναι, μέρα, νύχτα, δουλεύω για να προσφέρω του λαού και τον αδικημένο που τη ζωή και ο βαρεμένο που το μνημόνιο. Έτσι ευκάλω σκάρτους εγώ και αστυνομικούς αξιάμε και ο ποιητόρε και αστυνομικούς και προέδρους και υγειώρους. Άμα χτυπήσουν την πόρτα μου, η αγκάλι μου ένα νυχτή για όλους
και η χούφτα μου ρε περί του. Αφιβάλλει κανένα ρε. Αφιβάλλει ρε. Αφιβάλλει ρε. Είπα και εγώ. Έχτηκα το. Τός είναι ο προορισμός μου. Γι' αυτό ήταν παστούν τη γη. Για να βοηθώ και ό,τι έχω να το δω. Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Μακάρι να είναι καλά ο κόσμος. Ξέρει πολλά καλά ποιος είναι ο Αντωνής Φανιέρος. Αφού να φανταστείτε, όλοι αποκαλούμε Άγιο Φανιέρο. Κάμε το σταυρό σας, δοξάζω τη χάρη του. Δοξάζω η χάρη του. Άντε, άντε, για αυτή σβήσε η μεγάλη αφά. Άντε, λοιπόν, πήγε, νιώθω έτσι πολλά κεβάτος, πολλά ορεξάτος. Πάμε στο ιερογωμείο να σας τσεράσω που μια μπουτίνκα ρε. Άντε ρε, πάει να βγει. Άντε, άντε. Τα προβλήματα στην ουσία ήταν τρικυμία στο ποτήρι. Conspiracy theory. Θεωρία συνωμοσία. Πυροδοτεί η ανακάλυψη τρεχούμενου νερού στον Άρη. Διότι, εάν υπάρχει νερό, υπάρχει και ζωή. Άρα, εξωγήινοι. Και αν υπάρχουν εξωγήινοι, επανερχόμαστε στα σενάρια της καταγωγής όλων ή μερικών από εμάς. Πρώτος στη λίστα των υπόπτων, με την καλή έννοια, είναι ο παυθής βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, Άρη Στος των Αρίστων, κατά τον πρόεδρό μας Ρίκος Ερωτοκρήτου, ο οποίος με βάση και τις γνωστές δηλώσεις του περί σαφούς μοχθηρίες για τον αφανισμό της ύπαρξής του, σχεδιάζει να ζητήσει την προστασία της NASA. Της NASA, Θέλμα, η οποία, ας σημειωθεί, με βάση θεωρίες των συνωμοσιολόγων, όχι των δικοϊκών, βρίσκεται ήδη σε επαφή με όντα από άλλους πλανήτες. Κάτι που έδωσε και αφορμή για το νέο σενάριο που κυκλοφορεί για τον επόμενο ύποπτο, τον Άρη Γεωργιάδη. Παρότι η καταγωγή του Υπουργού εικάζεται ότι είναι πιο μακρινή, εξού και το δικό του χαρακτηριστικό, το οποίο περιορίζεται μόνο στα ότα του. Το σενάριο επιμένει πως η NASA εντόπισε και συγγενείς του Άρη Γεωργιάδη στον κόκκινο πλανήτη, οι οποίοι όμως δεν θέλουν να το συναντήσουν, φοβούμενοι το τι μπορεί να κληθούν να πληρώσουν σε φόρους, ειδικά για το νερό που έχει μόλις εντοπιστεί. Ξέρουμε τον Άρη. Κάντε στον Άρη τη χάρη και κρατήστε τον. Ήταν το μήνυμα που φέρεται να έλαβε η NASA. Ανεπιβεβαίωτες τέλος πληροφορίες αναφέρουν πως στη λίστα των Κυπρίων με πιθανή εξωγήινη καταγωγή βρίσκεται, ναι, και η Ελένη Θεοχάρους. Θεοχάρους. Ευχαριστώ πολύ, Θέλμα. Οι Αριανοί όμως προειδοποιούν πως όλα έχουν τα όρια τους και πως σε περίπτωση που τους τη στείλουμε θα θεωρηθεί αιτία γαλαξιακού πολέμου. Μόνο σε μπανανίες της Λατινικής Αμερικής κλείουν τους δρόμους που η ώρα 10 το πρωί για 2 ώρα 5 να ρέξει το ράλι μισό. Έρχομαι από το Υπουργείο Υγείας κάτω και κόψαμε. Και φάξε θα γυρούν στο άλλο κόσμο. Τώρα, πριν 5 λεπτά. Καλημέρα! Ωραία καλή! Αμάνα μου, το φίλο μου λέει, βουκού αμπόστρο σενά. Το συνηθισμένο το ξούρισμα μας. Ξούρισμα. Ωραίος. Ομπρός, χέρι. Αντρικό. Μα τώρα που να μειωθεί το στρατιωτικό, ενώ κάνουν νούμερα και πολιτική ρε. Α. Τούτος ο εκπρόσωπος τύπου, όλη μέρα ο πρόεδρος είναι θαλαμοφύλακας, ο πρόεδρος είναι θαλαμοφύλακας, καλάσιο. Τόσο ο Νίκος, καμιά σκοπιά δεν έφκαλει, έμα νιχά θαλαμοφύλακα. Σιγά να μένει και ποντό τερματοφύλακας. Θεματοφύλακας πόνε ρε. Μα. Θεματοφύλακας. Μα. Κυρώνουμε τον για να εγκλέπει τους θεσμούς του κράτους. Κατάλαβες. Μάλιστα, έφερε και σου τον Αντρίκο σου. Ας σου το κάνω για να ρε. Ο φίλος σου θα μείνει ο Αντρίκος για να ρε. Καταλάβεις ούλα. Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος, ο Άριστος, ο Τσαρακός. Επειδή ενός βάλει θερπιέ μες στο ΡΙΚ, έκαναν του θέμα, παρεμβίνει. Δεύτερος Άριστος, κύριος της ΚΙΠ. Αντί να ζητάει πληροφορίες για τους ξένους, εσύ τα για τους δικούς, έκαναν του θέμα, αλ. Άριστος των Αρίστων, ο Ρίκος σου. Αντί να κλέπει τους νόμους του κράτους, ετσακώνεμε και λιγόρι σαν κελέα. Εγκάμαν του θέμα και γυαλάραν τον. Εγκατάλαβες. Εγκατάλαβα. Γι' αυτόν που θέμα το φύλακας ο Νίκανος, ρε. Γιατί έχουν όλοι θέματα. Φου Αντρέ μου,
μωρέ μου, θέλει να γελάσει το χιλάκι μου και δεν μπορεί, αγάπη μου. Τι έκαμα? Μάνα μου, το ρικούδι μας τσέλισε τα ημίλα μου, αγάπη μου, έλυσε τα ημίλα μου. Όσον και να προσπάθησε ο πρόεδρος μας να το στηρίξει, δεν τα κατάφερε. Μα να το παρετήσουν το καλό μου για ανάρμοστη συμπεριφορά. Επειδή έφυγε τούτου μωρούλι που και μια κουφέντα παραπάνω, να το σύρουσιν του νόμου του να πάει. Μα δεν μπορώ, Ανδρέ μου, στεναχώρια που με πιάνει και λίγο ψυχά. Μα και τούτη, με τούτη έναν άνθρωπο με πάθος και με, δώσ' να το πω, ανάρμοστη. Του έτσι είναι η λιμεσιανή, αγάπη μου. Είναι παθιασμένοι άνδρες. Έτσι να το πω, το ρικούδι μου. Κάτι ξέρω βέβαια, θυμάσαι ότι είπα στην εξέδρα, να, που ήταν και τρεις τους. Μα ήταν συγκινητικές οι στιγμές εκεί. Μα να μου ήταν τέλεια, που τη μια ο Κάρο για που την άλλη είναι ο Ρίκος, μες στη μέση είναι ο Νίγαρος, τα χέρια πάνω και και δώσ' του τώρα. Έτα όλα για μένα. Κύριε, αφού ξέρες, να ταξιάσεις. Βέβαια, τον Κάρο για να φάμε τον κύριο Σοπίκρης, ο Νικόλας. Άλλον, έδω και πάνω του ο Ισαγγελέας. Εσύ δεν τον τρεπείς. Με την άλλη μεσανό, ρε παιδί μου, του δύο χωράιδες με αξίωμα. Σου, να πέσουν να το φας. Θα πηγαίνω και μόνο τόσο αν καλά μια στον κάπο. Βέβαια, μάνα μου, τώρα έδουλα με τον Νίκαρο μόνο. Με τα χέρια πάνω έτσι μόνος του. Να ψηλά, κι όλα να φτάνω. Έλα να πάμε από το Ρίκο πιο πάνω. Δήλωση Σακίντζη για διζωνική με συστατικά το ψευδοκράτος και την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να προβληματίσουν τους δηλωτές της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, τονίζει το Ευρωκό. Μία παλιά γνώριμη των τηλεοπτικών μας πλατό, έχουμε την χαρά να υποδεχόμαστε πάλι σήμερα την πέος ευρωβουλευτή, κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Κυρία Αντιγόνη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πέος ευρωβουλευτή ως το 2019, κύριε Χατζή Παναγή μου. Ας θα το λέμε, να το λέμε ολόκληρο, σε παρακαλώ. Ολόκληρο, αναμφιβόλου, κυρία Αντιγόνη μου, αλλά ξέρετε... διότι πόσο νομίζετε ότι μπορεί να αντέξει το Ευρωκοινοβούλιο χωρίς εμένα? Πόσο! Μιλούμε για κατάντημα! Είναι μια μελανή σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης! Επιτρέψετε μου να ρωτήσω, σας το λένε από το Ευρωκοινοβούλιο, είναι αυτό η μόνη σας έτσι? Θέλω να σας πω, κύριε Χατζή Παναγή μου, ή μου επιτρέπετε στον ελληνικό πανίκο μου, ότι πέρα από το κενό που καταγράφεται σε επίπεδο λειτουργίας και ουσίας, στο μοναδικό αιρετό σώμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, επίγνωση της βαρύτητας της δηλώσεως μου και. Με συγχωρείτε, στον τομέα της διαφώτισης για το πρόβλημα της Κύπρου μας, η οποία αγωνίζεται τώρα, μα μου επιτρέπετε τον αστεϊσμό, σαν κυπριακή ομάδα στο Champions League χωρίς τερματοφύλακα, εμένα δηλαδή, πανίκο μου. Από ό,τι βλέπω, ασχολείστε και με το ποδόσφαιρο, αλλά να ρωτήσω, δηλαδή, μετράτε τις μέρες? Μετρώ τα δευτερόλεπτα, για να δω πότε θα κάνει κάτι τούτος ο... Τέλος πάντων, χρυσέ μου, ας είναι καλά οι τρόποι που μας εμάζαν στη Μόρφου, διότι εμείς έχουμε μεγαλώσει με τρόπους, όχι σαν κάποιους άλλους, πώς τους λέτε. Είναι σκληρό. Το υπονοούμενο εννοώ για τον κύριο Μαυρίδη. Εγώ δεν είπα ούτε Μαυρίδη, ούτε Ασπρίδη, ούτε Κιτρινίδη. Όμως σκληρόν ήταν να αφήσει την πατρίδα του χωρίς τη φωνή του ενεργού πολίτη. Την Αντιγόνη Παπαδοπούλου, την ποιήτρια, συγγραφέα, ζωγράφο, πολιτικό. Εγώ, εάν το ξεχάσατε, ήμουν μία από τις καλύτερες 48 ανάμεσα σε 765 ευρωβουλευτές από 28 χώρες. Εγώ ήμουν η γυναίκα που κατάθεσε 529 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, κύριε Χατζή Παναγή μου. Σε παρακαλώ. Τι, κύριε Παπαδοπούλου, και 279 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια και 32 προτάσεις ψηφίσματος. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό, και 2 εβδομαδοδοτήσεις και 10 εκθέσεις έκαμε με ένα συγχυστό, κύριε Χατζή Παναγή μου, και 6 γραπτές δηλώσεις και 1050 τροπολογίες και 130 εκθέσεις. Εντάξει, κύριε Παπαδοπούλου, να σας θυμίσω ότι είχαμε εκλογές. Να μην μου θυμίσετε τίποτε. Κανένα σύστημα δεν έχει τις αντιρρήσεις του πανίκου μου. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά μέχρι να διορθωθεί η δημοκρατία, πρέπει να χαθεί η Κύπρος μας. Σας ερωτώ, πείτε εσείς κάτι επιτέλους. Μα αφού εξελέγει. Όπως εξελέγει, μπορεί και να παραιτηθεί λόγου χάρη. Δεν μπορεί, κύριε Χατζή Παναγή μου. Μα γιατί να παραιτηθεί? Διότι εγώ είμαι η επιλακούσα. Κύριε Λέιστο. Αγαπητέ μου, πρόεδρε, φίλε Αντώνη και μέλη της οργάνωσης πρεσβυτέρων πολιτών, ή αν θέλετε αγαπητά ή αγαπητοί συνάδελφοι, διότι ανήκω πλέον και εγώ στους πρεσβυτέρους. Ήμουν αρκετά προνοητικό το 2001, αλλά υπολογίζω ότι κάποιαν ώρα θα με έπαιρνε ο χρόνος, γι' αυτό και δημιούργησα μια οργάνωση στέγη
για όλους εμάς της τρίτης ηλικίας. Χαρακτηρισμών τους ως ανήκοντες στην τρίτη ηλικία τους χαρακτηρίζει το σφρίγος που χαρακτηρίζει και εμένα ως συναδέλφου. Happy birthday to you, happy birthday to Amani. Happy birthday to you, happy birthday to Πρόεδρε μου! Σεφτούλα μου, αγάπη μου, Παναγία μου, Παναγία μου, τα χαρά μου έδωσε. Καλώς όρισε και χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ, και για προχτές. Αγάπη μου. Ευχαριστώ, αγάπη μου, ζα τι μόνον εσύ με καταλάβεις δα μέσα. Γιατί το λαλείς του τον πρόεδρε μου, αδε δώρα που σε στείλα. Έλα, άνοιξε. Άνοιξε τα να μην ρε, Σεφτούλα μου, αγάπη μου. Από Δημήτρη Χριστόφια, αν έχει ενδιαφέρον. Μα έναν DVD σου έστειλε. Ήταν πάντα τσίπης, αλλά είναι η αξία του δώρου που έχει σημασία, λαλούσι. Μα ενώ ξέρω, πρόεδρε μου, δεν έχει τίποτε μέσα. Μέσα στον DVD player, αγάπη μου, σκέβασε και την κάρτα να δεις το πιτσάρι. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην νομική σας κατάρτιση, στην ευθυκρισία και στην ακεραιότητα σας και είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες όχι μόνο τις δικές μου, αλλά ιδιαίτερα της κοινωνίας για δικαιοσύνη. Να μην περιπέζουμε όμως, πρόεδρε μου, ο άνθρωπος ευθυμήθηκε σε έστειλε σου και δώρο. Δική μου ανταγκαρεζετούλα, θέλει να σου υπενθυμίσω και στο διορισμό μου. Ποιο ήταν, έλα αγαπη μου, πού είναι το remote. Έλα βοηθάμε και θέλω καλά. Ναι, τούτο το πράσινο. Τούτο το πράσινο, μπλε αγαπη μου. Φυλάκι πέτρο κέρασε και μάγουλο, εκατάλαβες. Άχι τον πρόεδρε μου τώρα, τον κατσιασμένο, με ποια σημασία. Μα ζετούλα μου αγάπη μου και τούτη κουρούπετσι του ανωτάτου. Εντάξει, παύσετε του, οκ, να το καταλάβω, αλλά αν ήκαν ο τσακατάλληλος, δεν είχε καλύτερη λέξη αγάπη μου. Πρόεδρε μου, το κατάλληλος εξέραμεν το και που παλιά, αλλά σώψετε η ανάγκη στις εκλογές. Το ανίκανος όμως, δεν ξανακούσα το, δεν είχε έτσι φήμη. Μάλλον το αντίθετο. Όχι αγάπη μου, για τη δουλειά του βοηθού γενικού, ζέτα μου. Τέλος πάντων, στα τούτα, ας ασχοληθούμε με άλλα θέματα. Τι. Το καλύτερο το δωρούδι. Ποια σου τα έφερε. Όχι, ποια σου τα έφερε. Ποια σου τα έφερε, πρόεδρε μου, το καλύτερο. Κάνεις να κοτσινίζω, ζετούλα μου, θέλει και ερώτημα. Η ζέτα μου, η αγάπη μου, έλα, μάνα μου. Κουκίλα μου, εσύ 14.7 η ανεργία, αγάπη μου. 14.7 όσο είναι η πίεση μου, αγάπη. Να σου πω την αμαρτία μου. Τούν το νούμερο, δεν ξέρω που τα ήβραντζε στη λαμάστο, αλλά... Αγάπη μου, άλλον που νούμερα, τίποτε τούτη κυβέρνηση. Αν τα έψαχνα, δεν θα τα έβρισκα. Αλλά, πέ μου, μεταξύ μας, τέλος και μειώθηκε η ανεργία. Στέλνουμε τους part-time, πρόεδρε μου. Αν το εκουτσίσασαι σωστά το νούμερο είναι δική μας στο Υπουργείο, γιατί δυο μήνες έχει που εστράφηκαν που τις διακοπές και θέλουν τρεις μήνες να προσαρμοστούν. Στέλνει τους τους ανέργους η ΑΝΑΒ. Δουλεύκουν τις διπλάσιες ώρες, παίρνουν τα μισά λεφτά. Και έχουν σου ξέει οι ανέργοι, όλοι θέλουν τους. Όλοι λυσού, παίρνουν πάνω τους. Εν τούτον άλλο πώς. Ρε αγαπή μου. Έδωσες μου μια πολλά μεγάλη ιδέα. Ήβρα τη φόρμουλα. Ποια είναι η φόρμουλα, πρόεδρε μου? Άκου να δεις τον Νίκαρο σου. Θα τους στέλνουμε, θα τους στιώχνουν, θα τους ξαναπιάνουν που την ανάδ με τα μισά λεφτά και ύστερα θα τη ρωτάτε και ο Χριστόφιας για την ανεργία. Ρε, θα τον πέψω ψυχανάλυση, ρε. Έλα, αγάπη μου, give me five. Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε ότι ο στόχος της επίλυσης του Κυπριακού είναι ένας κοινός στόχος. Το σύνολο του Κυπριακού λαού, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, όλοι εργαζόμαστε προς αυτόν τον στόχο. Η επίτευξη αυτή του στόχου θα είναι μια επιτυχία για όλους μας. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτός είναι ο στόχος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Που επαναλαμβάνω, είναι κοινός ο στόχος της επίλυσης του Κυπριακού. Ο δικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι. Εγώ ευχαριστώ. Αναβρασμός επικρατεί σε όλη την Ευρώπη για το μεγάλο σκάνδαλο της Volkswagen που ξέσπασε μετά που η εταιρεία παραδέχθηκε ότι παραποιούσε τις μετρήσεις εκπομπών ρήπων. Εμείς όμως θα δούμε την θετική πλευρά του σκανδάλου. Αγαπητοί τηλεθεατές, εάν είστε κάτοχοι αυτοκινήτων Volkswagen, Audi, Skoda και Seat, άνοιξε η τύχη σας.
Αν το αυτοκίνητό σας περιλαμβάνεται στα 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα στα οποία τοποθετήθηκε το λογισμικό παραποίησης της Volkswagen, δικαιούστε δωρεάν σέρβις με τα εξαρτήματα πληρωμένα για το υπόλοιπο της ζωής σας. Μη σας πω και διακοπές για όλη την οικογένεια και κάλυψη των σπουδών των παιδιών και των εγγονιών σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Παόλα Νικίτα Χατζητόφεν και βρισκόμαστε σε ζωντανή σύνδεση με Βερολίνο, όπου η Υπουργός Περιβάλλοντος κυρία Άγγελα Φον Ρίμπεν δέχτηκε να παραχωρήσει μια αποκλειστική συνέντευξη, γι' αυτό και θα συνεχίσω από εδώ και πέρα στα γερμανικά. Κυρία Άγγελα Φον Ρίμπεν, σας ακούμε σχετικώς με το σκάνδαλο της Volkswagen. Βιέν σκάνδαλ, Γερμανία νάιν σκάνδαλ. Γεια, γεια. Σκάνδαλο είναι στην Αμερική, μα αυτοκίνητα γερμανικά, γεια. Ζαν φταίει Γερμανία φταίν, Αμερικάνεν καύσιμεν. Γερμανία κα αυτοκινήτεν μόνο οικολογικών ρίπεν. Μόνο οικολογικών ρίπεν, τι εννοείται, υπάρχει έννοια οικολογικών ρίπεν τόσο πάνω από το επιτρεπτόριο. Ja, ja, εξφυγαρέν. Γερμανία αυτοκινήτεν βράζεν ρίπεν οικολογικών. Ein, έρχεται έναν πουλάκεν, πάρει έναν ρίμπεν, πετάει λίγεν, πέφτει ψοφίσιν, ράουσ, έρχεται σκουλίκεν, φάν. Zwei, υπόλοιπον πουλάκεν λιώσεν, γένει λιπασμέν, χσόπ, φυτρώσεν λουλουδάκεν, άλλες in Ordnung. Γερμανία kein Skandal, sein Skandal Germania. Μα, das ist kleine Einnacht Music, τι λέτε τώρα, καλά πουλάκια άνθρωποι. Αμερικάνεν. Α, United States, ja. Αμερικάνεν, Αμερικάνεν φράν, fast food, όλε μέρεν, κάθε μέρεν βλέπεν Καρδάσιεν, ακούει Μπρέτνι Σπιέρς, βράζεν Ντόναλντ Τραμπ, η Χίλαρη Κλίντον πρόεδρεν, και τα πετάνε από Volkswagen. Δεν παθαίνει τίποτα Αμερικάνεν, αλλά στην Ordnung, όλο μία χαρέν. Γερμανία, καϊν σκάνδαλ, νάιν σκάνδαλ Γερμανίαν. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, κυρία Άγγελα Φον Ρίμπεν, καλό σας βράδυ, Βεβολίνο. Gute Nacht aus Berlin. Have is 12 points. Have is 2 points. Raus! Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, να σας καλωσορίσουμε πίσω στην εκπομπή με την όμορφη παρέα μας, την κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Κυρία Αντιγόνη, να σας ρωτήσω, με τι ασχολείστε έτσι αυτόν το διάστημα? Να σε μαλώσω, πανίκο μου. Καλά, μα δεν παρακολουθείς τον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού? Δεν έχεις μάθει ότι εγώ παράλληλα με την Προεδρία της ΓΟΔΙΚ, την κατοχή του πανευρωπαϊκού ρεκόρ αναρτήσεων, πολιτικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, των γνωστών ποιητικών μου έργων και όλα τα άλλα, αναδεικνύω μέσα από το ζωγραφικό μου ταλέντο τη φύση της Κύπρου. Λουλούδια, πουλιά, τοπία της γης των προγόνων μας, όλα σύντομα θα γίνουν γνωστά στο παγκόσμιο μέσα από το πινέλο της Αντιγόνης. Το κυπριακό, μη με διακόπτεις, πανίκο μου, τώρα που πήρα φόρα, το κυπριακό ματσικόριδο θα γίνει ο βασιλιάς στο φιόρον της τέχνης. Τα είδα, ναι, πάρα πολύ όμορφα. Και κάποιοι έτσι καλοπροαίρετα, ίσως, λέω ίσως, να σκεφτόντουσαν ότι αυτός θα ήταν και ο δρόμος που θα έπρεπε να είχατε έτσι προπολού ακολουθήσει. Κάποιοι, δηλαδή, ποιοι κάποιοι, πανίκο μου? Όχι, κυρία Αντιγόνη, εγώ δεν εννοούσα βέβαια. Να μην μου λες εμένα δεν εννοούσα. Άκου να σου πω, αν θα έρχομαι κάθε εβδομάδα στην εκπομπή σου για να αναλύουμε την επικαιρότητα, πανίκο. Πρέπει να έγινε κάποια παρεξήγηση. Η πρόσκληση ήταν για σήμερα. Η σημερινή, φυσικά. Και από πότε θα ήταν, για αύριο? Αλλά να μην μου ανησυχείς. Εγώ δεν είμαι καμία ξυπασμένη για να θέλω προσκλήσει. Η ώρα και η μέρα με βολεύουν. Ντιλ που λέμε και στην Ευρώπη. Πανίκο. Ντιλ, μα. Τι μα και μα. Κάθε εβδομάδα εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας και με τους φίλους και φίλες τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Συμπατριώτες, παύλα συμπατριώτησες. Χωρίς κανέναν αντάλλαγμα. Διότι η Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η φωνή του ενεργού πολίτη, προσφέρει. Και το κάνει ανιδιοτελώς. Θα σου φέρω και πίνακες μου να διακοσμήσουμε το στούντιο μας. Διότι θέλει ατμόσφαιρα το στούντιο, πανίκο μου, μην το ξεχνάς. Πανίκο μου, και συγκινήθηκες, μα κοίτα καλέ μου, συγκινήθηκε.
Πανικό μου, αν προλαβαίνω όμως έτσι, σου το λέω με όλον το αυτόν, θα έρχομαι και δύο και τρεις και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Φυσικά δεν σου το υπόσχομαι. Πατάτες αντιναχτέδαλο σου. Oh my God, Josh, please say you quit. Okay, you quit. Josh! What? That's not what you wanted? Josh, just be honest with me. Fine, I masturbate in the shower. Ah, how is that even possible? Tonight is a big night. And I know that if we work together as a team, there is nothing this night can throw at us that we can't handle. Because if not, I'm going to take one of those rifles down off the wall and I'm going to just Kurt Cobain her right here in the middle of the dining room. Just boom, blam. And I'll get your attention first, so you're looking. Huh? STD muffin? Stud muffin? I don't think so. Why didn't you just use two U's anyway? You're allowed eight characters. We went through this last year with your hug dick plates. Huge dick! They say huge dick! Γεια σου μεγάλε χάπο με το εγκλέζι. Πάμε πόλεμο! Ρε μαλάκα, ποιος έριξε τον πάνω πίτα? Ο λογαγός πριν φύγει. Χθες τα άλλαξε για να μην πάει ο GPG. Έρχεται η κοπέλα μου ρε Νάκο. Έχεις πάει ποτέ πίτα? Τι είναι αυτό? Το γαμό του. Πέντε φαντάρι και κάτω κουνούνται. Κουνή σου γκάουτι! Sprechen Sie Deutsch? Nein. Τούρκικο παπόρια, πάει από κάτω. Why are they calling you Hitler? Γαμώ την αγκλομορμούρα σου. I fuck, you don't speak. Είμαστε φίλοι! Εσύ δεν έχεις πρόβλημα! Εσύ έχεις το πρόβλημα! We have a problem here. I call you later. She can be so sarcastic sometimes and angry with me. You ain't gonna make me feel guilty because you're sick. You keep pushing and pushing, and I don't know why. I'm tired of trying with you. Good, stop that. I do not want you having the same kind of life as your mother. I can't stand it. I can't stand it. Son, open up the door. If you don't slow down, you're gonna lose the use of your feet. Well, what you want me to do? Lie in bed all day thinking about dying? I live with the days in the sun. Κατηγορήστε τον για ό,τι θέλετε. Στον τομέα της ευγένειας όμως, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραμένει λαμπρό υπόδειγμα. Εξηγήστε, Μιλτιάδη. Να εξηγήσουμε, Θέλμα. Έχεις δει την ομιλία Αναστασιάδη στη Γενική Συνέλευση? Είδα. Όμως δεν μας ελαλούσαν ότι αναμένεται με μεγάλον ενδιαφέρον κτλ. Η Γενική Συνέλευση των Οικολόγων του Περδί εκεί θα γέμισε περισσότερο τα έδρανα. Πόσοι ήταν στην αίθουσα, 20-30? Να μου επιτρέψεις να σε διορθώσω, 20-30 δεν είναι η Γενική Συνέλευση των Οικολόγων, είναι η ολομέλειά τους. Αλλά γι' αυτό σου λέω. Ευγένεια στον ΟΗΕ. Βεβαίως. Έγινε χαμός πριν μπούμε μέσα. Μεγάλος χαμός. Αλλά στο τέλος, οι σύνεδροι, η ευγένεια που λέγαμε, άρχισαν να παραχωρούν ο ένας στη θέση του στον άλλον. Για να μην χάσει κανένα συνάδελφός τους την ομιλία του Προέδρου Νίκο Αναστασιάδη. Τόση ήταν η προθυμία. Από τη σύγχυση που προκλήθηκε, έμεινα σχεδόν όλοι στην καφετέρια. Και η κυβέρνηση πώς εκινήθη? Πανικόβλητος, ο κύριος Χριστοδουλίδης μπήκε στην καφετέρια και φώναζε «Come on! Ελάτε! Ελάτε!» Τσε, επίεσιν. Ο υπεύθυνος καφετέριας σε έντονο ύφος του απάντησε «Εάν θέλετε, λάτε, κύριε, να σταθείτε στη σειρά σας». Γι' αυτόν είδαν τον Χριστοδουλίδη τελικά στο έδρανο του Καμερού. Βεβαίως, πώς να γέμιζαν. Ο Κασουλίδης έκατσε πίσω από την πινακίδα που έγραφε Ζιμπάπουε. Τέλειος. Είχα από την εποχή της Ροδεσίας να δω λευκό αντιπρόσωπο της Ζιμπάπουε στον ΟΗΕ. Έξω φρενών, Ομγκάμπε. Είδες που χρειάζεται τελικά κάποτε και ο Βίκτορας. Κι όμως όχι, δεν χρειάζεται. Θέλμα Τότσικα. Μιλτιάδη Ράπτη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Και βρισκόμαστε σε ζώνα λανή σύνδεση με Βερολίνο, όπου... Αν το γιατί. Καλησπέρα σας, είμαι η Πάολα Νικίτα Χάτζη Τόφεν και βρισκόμαστε σε ζωντανή σύνδεση με Βερολίνο. Το Βερολίνο γελάει. Βερολίνο, άκους, σταμάτα να γελάς, παρακαλώ. Good afternoon.
Σε έρχεται μου δρά. Μαϊμουδίνα αποφώνηση. Δεν ξέρω πως κρατήκαμε το σύνολο. Θεωρίες συνωμοσίας. Γεράλιδης, γεράλιδης, η κρύψη. Πατάτε σαν την ακτέφλαλωση.